μας πει τι γίνεται, παίρνουμε F-35, χάνουν τα F-16 αυτοί, τι θα γίνει ρε παιδιά. Χαμός γίνεται. Σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς έχουν, ας πούμε, οικονομικό θέμα θα έχουν, θα έχουν. Φαίνεται ότι θα έχουν. Καταρχάς να πούμε Γεωργία, ότι μιλάμε, ακουστικό, ναι. Μιλάμε για μια περιοχή που κατοικούν περίπου 14 εκατομμύρια άνθρωποι. Τούρκοι. Έτσι, αυτή, Τούρκοι. Και μια... άλλα 5-6 εκατομμύρια από την άλλη μεριά στη Συρία. Ναι, μιλάμε για Τουρκία αυτή τη στιγμή. Επίσης μιλάμε για μια... Καλά να είναι οι άνθρωποι, δυστυχώς πάθανε, μεγάλη δυστυχία. Επίσης είναι ένα μεγάλο κομμάτι εκεί που έχουν διάφορες βιομηχανικές μονάδες. Δηλαδή διάφορα πράγματα, ρουχισμό που εξάγουν και διάφορα άλλα πράγματα. Όλα τα μαϊμού δηλαδή, έξω από την Κωνσταντινούπολη, φτιάχνουν και εκεί πολλά. Δηλαδή και ζώνη υπάρχει δηλαδή και βιοτεχνική και βιομηχανική, ναι. Το οποίο θα τους κοστίσει αυτό στην οικονομία. Και το κυριότερο θα υπάρχει η πρόκληση της ανοικοδόμησης. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι προσωρινά σε σκηνές. Αυτοί κάποια στιγμή πρέπει κάπως να διευθετηθούν, πρέπει να ξαναφτιαχτούν υποδομές. Χρειάζονται τεράστιοι πόροι για τέτοια έργα ανοικοδόμησης. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σφωτόπουλε. Ναι. Τώρα δεν είναι μόνο 10.000, με ποια έννοια. Ή ανεβάζει την οικονομία, ρε παιδί μου. Ανεβάζει την οικονομία αν έχεις πρόσβαση σε πόρους, ναι. Να τους επενδύσεις, ναι. Να τους ανακυκλώσεις. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να βρει πόρους τα τελευταία χρόνια. Λόγω της πολιτικής των επιτοκίων. Γι' αυτό και έχει πάει στο Κατάρ, έχει γυρίσει δηλαδή σε διάφορες χώρες να μαζέψει χρήματα η τουρκική κυβέρνηση. Ναι. Είδαμε ότι δεν έδωσε τόσο μεγάλες αυξήσεις όπως αναμενόταν στους δημόσιους υπαλλήλους. Mm-hmm. Σημαίνει δηλαδή ότι βλέπουμε ότι το δημόσιο ταμείο δεν είναι τόσο εύρωστο όσο επιθυμούσε η κυβέρνηση. Είναι διότι δεν έχει αποθεματικά να υποστηρίξει το νόμισμά της. Τη βρίσκει σε κακή συγκυρία. Ενώ η Τουρκία έχει μια καλή παραγωγική οικονομία, η πολιτική που έχει με τα επιτόκια ακολουθήσει τελευταία χρόνια ο Ερντογάν την έχει γονατίσει και την ίδια στιγμή που ήταν γονατισμένη ήρθε και αυτό. Με το Κοράνι δεν γίνεται προοικονομική πολιτική. Πολύ περισσότερε. Το ζήτημα εδώ είναι εκλογικά. Θεωρείτε ότι τον Ερντογάν αυτό το πράγμα μπορεί να είναι τα φόπλακά του. Ή μπορεί να είναι μια τραγική συγκυρία που μπορεί να την εκμεταλλευτεί εκλογικά, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να κάτσει σκόνη κυριολεκτικά και μεταφορικά για να δούμε πώς θα αποτιμηθεί η διαχείριση κατάστασης. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι εκεί είναι όλοι παγωμένοι. Και είναι λογικό εδώ. Καταρχήν θα έχουμε εκτοπισμένους. Ποιος θα μπει μες στο σπίτι. Έτσι, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια δεν θα μείνουν καν εκεί στο τέλος. Ήθιστε παγκοσμίως σε τέτοιες καταστάσεις. Στην αρχή να υπάρχει το πάγωμα και η επόμενη μέρα να φέρνει οργή. Άρα νομίζω, πιθανολογώ, χωρίς να μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα βέβαια, ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για τον Ταγίπ Ερντογάν. Διότι αυτά που βλέπουμε στις εικόνες δεν έχουν καμία σχέση με το οικονομικό θαύμα της ανοικοδόμησης, γιατί μην ξεχνάμε το οικοδομικό θαύμα του Ταγίπ Ερντογάν στηριζόταν κυρίως στις κατασκευές. Σε αυτές τις κατασκευές. Σε αυτές τις κατασκευές. Βλέπουμε πολυκατοικίες που δεν είναι του 70 ή του 80, που είναι του 2000, που είναι μετά το σεισμό του 99. Και είναι και φίλοι του Ερντογάν. Όλα αυτά. Λένε. Και ο κύριος Ερντογάν είναι κυβερνήτης 20 χρόνια. Δεν είναι 4 ή 5 για να πει φταίνει προηγούμενη. Άρα νομίζω ότι θα βρεθεί σε μια δύσκολη θέση την επόμενη μέρα. Που θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε προεκλογική περίοδο όλη αυτή την κατακραυγή, να μπορέσει να υιοθετήσει μέτρα για την περιοχή που θέλουν πολλά χρήματα, τα οποία μάλλον για την ώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Άρα δεν είναι παλαβό να υποθέσει κανείς ότι μπορεί να αναβάλει τις εκλογές. Α, δεν είναι παλαβό. Όχι, δεν νομίζω δηλαδή ότι αν δει ότι κατρακυλήσει δημοσκοπικά, πιθανά να θελήσει να αγοράσει περισσότερο χρόνο. Το Σύνταγμα το δίνει το δικαίωμα. Το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή του δίνει δικαίωμα να είναι πρόεδρος μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή πρέπει Ιούνιο να κάνει εκλογές. Έχει όμως δύο άρθρα στο τουρκικό Σύνταγμα. Μάλιστα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ένα άρθρο που δεν χρειάζεται καν την άδεια του Κοινοβουλίου για να παρατείνει τη θητεία του αρχικά για 6 μήνες ή και ένα χρόνο. Άρα συνταγματικά σε έκτακτες, ναι, εμπόλεμη κατάσταση, φυσική καταστροφή είναι μεγάλου μεγέθους. Μην κρυβόμαστε. Δηλαδή. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς ότι όντως δεν είναι μια φυσική καταστροφή. Τώρα, ποια είναι τα πραγματικά λατήρια για να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο γεγονός είναι μια άλλη. Εγώ δεν κουβέντα. Το πιστεύω πάντως. Για σεισμό να αναβάλει εκλογές είναι δύσκολο. Αλλά εντάξει, όταν έχει 20-30 χιλιάδες. Δεν μπορεί να πούμε στο μυαλό του. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή είναι να τελειώσει γρήγορα, ειδικά τώρα. Τι να τελειώσει, αλλά αυτά. Αν δει ότι τα πράγματα πολύ γρήγορα εκτροχιάζονται δημοσκοπικά, μπορεί να το βάλει και στο μυαλό του.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Εδώ, συγγνώμη, αν μπορώ ένα δευτερόλεπτο να κρατήσουμε και το εξής. Θα πρέπει εμείς να έχουμε έτσι τα τεταμένη την προσοχή μας και στη Συρία, διότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχουμε εκτοπισμένους. Δηλαδή να έχουμε ένα νέο. Να περάσουν μέσα στην Τουρκία σε εμάς. Και προσέξτε τώρα, σε αυτές τις περιοχές φιλοξενούνται πάρα πολλά εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες. Επειδή τους είχε ο Ερντογάν κοντά στα σύνορα με τη Συρία, και είναι κοντά και νοιάζουν, αυτοί οι άνθρωποι πιθανά τώρα να θέλουν να έρθουν προς την Ευρώπη. Και μιλάμε για εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για 5, 10, 100 χιλιάδες. Έχει καταγραφεί αν χθες, ακούσαμε, μας το μετέφερε ο κύριος Τσελέντης προηγουμένως, αν έχει γίνει βομβαρδισμός στη Συρία χθες. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και σε διεθνή μέσα ότι χθες είχαμε δύο βομβαρδισμούς. Εχθές. Από Τούρκους. Ο ένας βομβαρδισμός από δυνάμεις του Άσαντ δεν έχει διασταυρωθεί και οι άλλοι από Τούρκους, από ρουκέτες που ξεκίνησαν από την Τουρκία, αλλά επίσημες, δηλαδή από τον συνήθι βομβαρδισμό. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνών σχέσεων, πρώην υπουργό. Υπουργέ μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αρβανιτόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Και τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Καλημέρα, κύριε Τριανταφύλου. Να έχουμε και μία εικόνα από την Κωνσταντινούπολη. Πώς, πού κινείται το πράγμα, τι γράφει ο τύπος τώρα, κύριε Τριανταφύλου, σε τι θέση βρισκόμαστε περίπου. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε βαθύ πένθος εδώ στη Τουρκία. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι σοκαρισμένος. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης. 13-14 εκατομμύρια που ζουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά όλοι έχουν είτε φίλους είτε συγγενείς που έρχονται από εκεί, δεδομένου ότι ο κόσμος μετακινείται στις μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη. Και νομίζω υπάρχει και ένα σοκ. Δηλαδή, φανταστείτε το μέγεθος αυτού του σεισμού και την καταστροφή. Νομίζω οι κάτοικοι της πόλης, είτε είναι Τούρκοι είτε δεν είναι Τούρκοι όπως είμαι εγώ, σκεφτόμαστε τι θα σήμαινε ένας τέτοιος σεισμός στη Κωνσταντινούπολη, που το περιμένει η Κωνσταντινούπολη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Τσελέντης είπε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη σόρευση ενέργειας στις πλάκες, που δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, να υπάρξει ένας πολύ ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Μας έλεγε προηγουμένως. Αναμένεται εδώ και χρόνια και το θέμα είναι αν είναι έτοιμη η χώρα, ο κρατικός μηχανισμός, αν τα κτίρια και υποδομές είναι φτιαγμένα για να μπορούν να αντισταθούν σε μεγάλο μέγεθος σεισμού. Είναι μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν από τον σεισμό. Τώρα υπάρχει και όντως υπάρχει ο θυμός, όπως ακούσαμε, υπάρχει και ο άμεσος θυμός αυτή τη στιγμή, γιατί ο κόσμος στις περιοχές αυτές είτε έχει σωθεί είτε όχι, κρυώνει, δεν ξέρει πού να πάει, πού να μείνει, και βλέπουμε ότι ο κρατικός μηχανισμός, και είναι ένα πρόβλημα, γιατί η Τουρκία είναι ένα κράτος πατερού, για αυτήν την λογική. Ο Τούρκος πολίτης πάντα περιμένει από το κράτος να λειτουργεί, να τον προστατεύει είτε σε φυσιολογικές συνθήκες είτε σε έκτακτες συνθήκες. Αναφορές, κύριε Τριανταφύλου, στον τύπο ότι μπορεί να μην είναι επαρκή τα σωστικά μέσα, δηλαδή ακόμα και για αυτούς που, για τις έρευνες που γίνονται. Γιατί είδαμε ρεπορτάζ να τραβάνε, βλέπαμε τον κύριο Λέκα να τον τραβάει κάποιος. Ελάτε εδώ να δείτε. Μας το λένε στο ρεπορτάζ τις συνάδελφοι που είναι εκεί. Υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στον τύπο της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν κάποιες αναφορές και είναι λογικό να υπάρχουν, γιατί βλέπουμε, από τη μία βλέπουμε πώς αντέδρασε η τουρκική κυβέρνηση άμεσα καλώντας για βοήθεια. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι συνειδητοποίησαν το μέγεθος της ζημιάς και ότι δεν θα μπορούσε από μόνη της η χώρα να αντιμετωπίσει τη ζημιά. Και γι' αυτό έχουμε το κύμα αλληλεγγύης από όλες τις χώρες του εξωτερικού. Μέχρι και η Αρμενία στέλνει διασώστες. Μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν δέχτηκαν. Αλλά μέχρι και οι Αρμένοι που δεν έχουν σχέσεις με τους Τούρκους έχουν στείλει διασώστες. Και αυτό είναι ενδεικτικό ότι κατάλαβε η κυβέρνηση. Από την άλλη, υπάρχουν. Σου λέει γιατί δεν έχει πάει ο στρατός και μόνο έχει κινητοποιηθεί. Έχουν 9.000 άντρες του στρατού, όταν η Τουρκία έχει στρατό πάνω από 400.000. Ελάτε, κύριε Αρβανιτόπουλε. Ναι. Πείτε μου. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία, θεωρείτε ότι θα υπάρχει καταρχήν αντίκρισμα εκλογικό για τον Ερντογάν σε αυτό? Θα είναι η ταφόπλακα του Ερντογάν ή ενδεχομένως θα το εκμεταλλευτεί εκλογικά ο Ερντογάν? Κοιτάξτε, θα δείτε, καταρχήν έχουμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή, μια ανίποτη τραγωδία, και αυτές οι μεγάλες καταστροφές δημιουργούν ένα ρήγμα στις κοινωνίες. Τώρα, ο Ερντογάν βρίσκεται μπροστά σε μια εκλογική αναμέτρηση, αλλά ξέρετε, οι μεγάλες αυτές κρίσεις είναι και για τους μεγάλους ηγέτες, υπό την έννοια ότι
όλα θα εξαρτηθούν από την διαχείριση την οποία θα κάνει τις επόμενες 72 ώρες, τις επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, εάν δείξει ότι μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις και απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που δημιουργεί αυτή η ανίποτη τραγωδία, τότε ενδεχομένως να μπορέσει να έχει μια ελπίδα. Πιο ικανός πάντως πλευρά... είναι ο Ερντογάν. Φαίνεται να το έχει αυτό. Δηλαδή είναι πολιτικό ζώο το Ερντογάν. Δεν τα αφήνει αυτά. Δεν χωρά αμφιβολία, κύριε Καπουλάκη. Δεν χωρά αμφιβολία. Ο τύπος είναι τζιμάνι σε αυτά. Δεν παίζεται τώρα. Δεν χωρά αμφιβολία. Όμως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Με πολύ θα πάει εκεί ο Ερντογάν σήμερα. Φαντάζομαι θα δούμε εικόνες στοργικές. Είδαμε χθες τον Ιμάμογλου, μου κάνει εντύπωση. Εχθές ήταν ο Ιμάμογλου, παραδείγματος χάρη, δίπλα στην Τρίμια, με ανθρώπους που κλαίγανε και πήγε τους χάιδευε. Ακούω Ιμάμογλου. Φαντάζομαι θα δούμε ίδιες εικόνες από τον Ερντογάν τώρα. Με τον Κιλιτζάρογλου. Το επικοινωνιακό κομμάτι είναι ένα πράγμα. Εδώ όμως δεν αρκεί το επικοινωνιακό κομμάτι. Θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες απαντήσεις σε μια σειρά από μεγάλα ζητήματα που θέτει αυτή η μεγάλη καταστροφή. Υπενθυμίζω όμως ότι σε πολύ μεγάλες κρίσεις, ενδεχομένως όχι ανάλογες όσον αφορά τον φόρο ζωής που πληρώνουν οι Τούρκοι αυτές τις μέρες, αλλά σε τέτοιες παρεμφερείς μεγάλες κρίσεις, άλλοι ηγέτες κατόρθωσαν δίνοντας απαντήσεις άμεσες να μπορέσουν να γυρίσουν μια εκλογική αναμέτρηση που φάνταζε χαμένη. Να θυμίζω το Σρέντερ στις μεγάλες πλημμύρες και ούτω καθεξής. Εδώ επαναλαμβάνω, το μέγεθος είναι άλλο, η καταστροφή είναι μεγάλη, ο φόρος ανθρώπινης ζωής είναι μεγάλος. Θα εξαρτηθούν όμως τα πράγματα από τις απαντήσεις που θα δώσει ο Ερντογάν. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ερντογάν έχει φτιάξει ένα προσωποπαγές καθεστώς. Άρα είναι φυσιολογικό ότι η τουρκική κοινωνία κυρίως αναμένει απαντήσεις από αυτόν, από το σύστημα εξουσίας του Ερντογάν. Και πολλά θα εξαρτηθούν από τις απαντήσεις αυτές που θα μπορέσει να δώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Αρβανιτόπουλε, φοβάστε ότι μπορεί να δημιουργηθεί και προσφυγικό κύμα μετά από όλα αυτά? Κοιτάξτε, είναι νωρίς να το πούμε αυτό. Πρέπει να δούμε το μέγεθος αυτής της καταστροφής. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείει τίποτα. Ιδιαίτερα, μιλάμε μόνο για την Τουρκία, έχουμε και τη Συρία. Η καταστροφή είναι μεγάλη. Αφορά μια πολύ μεγάλη τοποθεσία με εκατομμύρια κατοίκους. Νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρξει προσφυγικό, αν θέλετε, προς την Ευρώπη τόσο πολύ. Σίγουρα θα υπάρξει και προς άλλα μέρη της Τουρκίας σε πρώτη φάση. Μπορεί αυτό, δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Και αν θέλετε, τις πρώτες ημέρες πρέπει να καλυφθεί και το ζήτημα στέγασης ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς στέγη, έτσι δεν είναι? Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ. 13 εκατομμύρια. Τα μεγέθη είναι μεγάλα και ξέρετε, εάν επιβεβαιωθούν οι δυσίωνες προβλέψεις των ειδικών, θα μιλάμε δυστυχώς για μεγάλη καταστροφή. Συνεπώς, εγώ έτσι που τα βλέπω να μεγαλώνουν τα νούμερα, το 20.000 που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μικρό μου φαίνεται. Μικρό είναι. Αυτό είναι μια δυσίωνη πρόκληση. Υπάρχει μια ακριβής φράση. Είναι αληθοφανής αυτή τη στιγμή. Ναι. Του Υπουργού Υγεία, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που λέει στον αριθμό που ακούτε το βάζετε επί 8. Είπε χθες. Τέλος πάντων, ας μην γίνουμε Κασάνδρες, αλλά το θέμα δεν ούτως ή άλλως πρόκειται για μια μεγάλη καταστροφή. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε το συνολικό αποτέλεσμα αυτού του καταστροφικού σεισμού και τις απώλειες και να εκτιμήσουμε τις συνέπειες. Μάλιστα. Πάντως θα προσυπογράψω και εγώ την άποψη ότι με αυτές τις συνθήκες και αν επιβεβαιωθούν αυτές οι δυσίωνες προβλέψεις, είναι δύσκολο να δει κανείς πώς η Τουρκία θα μπει σε έναν εκλογικό κύκλο. Mm-hmm. Λέτε κι εσείς, Το βλέπω κι εγώ δύσκολο. Εάν, χωρίς να είμαι ειδικός, οι συνομιλητές ίσως είναι πιο ειδικοί στην Τουρκία όσον αφορά τα εσωτερικά της Τουρκίας, αλλά εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι προφανές ότι είναι λογικό, θα έλεγα, να σπρώξει προς τα πίσω λίγο τις εκλογές. Λοιπόν. Και αυτό θα του δώσει κάποιο χρόνο να ανταπεξέλθει, αλλά και φυσικά γιατί το κλίμα αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ αρνητικό. Πολύ ζωφερό για να πάει κανείς να μπει σε έναν εκλογικό κύκλο.